Δεν άνοιξαν τα εμπορικά καταστήματα του Εμπορικού Συλλόγου της Δράμας χθες Κυριακή, ενώ τα σωματεία ανέλαβαν πρωτοβουλίες σε όλη τη χώρα για το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του κλάδου σχετικά με καθυστερήσεις σε πληρωμές μισθών και μειώσεις, αλλά καθώς και απολύσεις, καθώς επίσης και κυρίως την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Η Ομοσπονδία πάντοτε και χωρίς καμία έτσι, σκέψη, η προβληματισμό είναι κατά του ανοίγματος των μαγαζιών τις Κυριακές. Μάλιστα, με μεγάλη ευχαρίστηση είδαμε χθες ότι η Δράμα ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Εμπορικού Συλλόγου και πρέπει να πούμε και συγχαρητήρια και στον Εμπορικό Σύλλογο αλλά και στους εμπόρους, οι οποίοι δεν θελήσανε να εκμεταλλευτούν νόμους για να πούμε διαφορετικά, να εκμεταλλευτούν τους ίδιους εργαζόμενους αλλά και συγχρόνως και τους ίδιους τον ίδιο τον εαυτό τους, γιατί η Κυριακή είναι μια μέρα που την μάθαμε διαφορετικά και είναι λογικό. Δεν περιμένουμε έτσι κι κατανάλωση, γιατί ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Άρα, τι να ανοίξει την Κυριακή. Ευτυχώς δεν έχουμε κανένα μεγάλο εμπορικό κέντρο τέτοιο εδώ. Τα μεγάλα μαγαζιά ανοίξαν, αλλά δεν νομίζω ότι και αυτά έχουν σαν στόχο ότι αυτή η λογική της Κυριακής έχει κέρδος για τις τοπικές κοινωνίες ή λιγότερο για την Δράμα. Πιθανόν σε κάποιες άλλες πόλεις τουριστικές να υπάρχει λόγος και φυσικά οι επαγγελματίες το φτιάχνουν και από μόνοι τους, χωρίς να χρειάζονται νόμοι ή διατάξεις που να λένε ανοίξτε, γιατί τότε θα κερδίσετε. Αν περιμέναμε να μας πει πότε θα κερδίσουμε η κυβέρνηση, ζήτη που την κάναμε. Στο Κομμουνιστικό Κόμμα εδώ και χρόνια συζητάμε και λέμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει σε καμιά περίπτωση κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Είναι μια πορεία εξέλιξης τα τελευταία αρκετά χρόνια. Και μάλιστα μέτρα τα οποία έχουν πάρθει από το να ανοίγει μία Κυριακή, από να φτάσουμε στις 7 Κυριακές. Το γεγονός ότι παίρνονται πρωτοβουλίες σε σχέση, παράδειγμα, να είναι ανοιχτά τα καταστήματα τις βραδινές ώρες. Όλα αυτά είναι εξελίξεις που οδήγησαν και οδηγούν σε αυτό που τελικά ήταν το αναμενόμενο. Να έχουμε πλέον πλήρη διάλυση, ας το πούμε έτσι, του εργασιακού χρόνου και τα λοιπά, όλων των εργαζομένων και συνολικότερα της αγοράς, και βεβαίως να φτάσουμε στην πλήρη κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Για μας αυτό το ζήτημα έχει να κάνει με τις λεγόμενες αναδιαρθρώσεις. Θα πρέπει δηλαδή να μονοπολιθεί η αγορά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι οι χιλιάδες μικροεπαγγελματίες οι οποίοι υπάρχουν στη χώρα μας αποτελούν διαρθρωτικό πρόβλημα. Άρα, στο στόχαστρο μπαίνουν και οι μικροί επαγγελματίες αλλά και οι εργαζόμενοι, οι εμποροϊπάλληλοι. Άρα, εκ των πραγμάτων μπαίνει το ζήτημα κοινής πάλης, κοινού αγώνα μεταξύ και των εμποροϊπαλλήλων και των αυτοαπασχολουμένων, γιατί θεωρούμε ότι κοινός είναι ο αντιπαλός τους, που είναι τα μονοπόλια, και αυτά τα μέτρα, όπως η κατάργηση της αργίας και μια σειρά άλλων, έχουν να κάνουν με αυτό ακριβώς. Έχουν να κάνουν με την φιλομονοπολιακή πολιτική, η οποία θα βγάζει στο περιθώριο το λαό μας και θα δίνει κέρδη και πλούτη στο κεφάλαιο.